κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ίδιο το νομοσχέδιο, το κάθε του άρθρο, αλλά και οι τοποθετήσεις του κάθε κόμματος δεν μπορούν παρά να αποτελούν τη μεγαλύτερη δυσφήμιση της εξέλιξης τεχνολογίας, της πρόοδου της ανθρωπότητας, του ίδιου του λεγόμενου 5G, που αποτελεί το νέο μεγάλο βήμα της επιστήμης των τηλεπικοινωνιών και κατ' επέκταση της πληροφορικής. Αντί να το παρουσιάσετε ως αυτό που είναι, δηλαδή ως προϊόν της εργασίας, της έρευνας που διεξάγεται από την εργατική τάξη, τους επιστήμονές της και που μπορεί να λύσει με τη χρήση της όλα τα σύγχρονα προβλήματά της πιο εύκολα και πιο γρήγορα, το παρουσιάζεται ως γέννημα των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς και που θα μας κάνουν και τη χάρη, εφόσον τους επιτρέψουμε να κάνουν βουτιά στα κρατικά και ευρωπαϊκά ταμεία, στα χρήματα δηλαδή των φορολογούμενων λαών, και να μας επιτρέψουν τη χρήση της για να λύσουμε βασικά προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Και πάλι συστράτευση όλων σας στην αντιστροφή της πραγματικότητας. Συστράτευση στο να πείσετε το λαό μας να γίνει σύμφωνος και συμμέτοχος και στην ηλεκτρονική σφαγή του. Να τον πείσετε ότι η καλύτερη ισορρόνο ζωής του περνάει μέσα από τη συντριβή των δικαιωμάτων του. Επιλέγετε συνειδητά να αλλοιώσετε το περιεχόμενο αυτού του μεγάλου τεχνολογικού άλματος που σε σχέση με την προηγούμενη πρόοδο αποτελεί την πλέον κρίσιμη τεχνολογική εξέλιξη πάνω στην οποία θα βασιστούν στρατηγικής σημασίας τομείς της οικονομίας την επόμενη δεκαετία, θα επηρεαστούν καταλυτικά οι μεταφορές, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πάνω απ' όλα η βιομηχανία. Αποσπάτε κάτι ψίχουλα σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες τεχνολογίας, αξιοποιώντας τη σημαντική και σκόπιμη καθυστέρηση εξυγχρονισμού των κρατικών υπηρεσιών, που πράγματι ταλαιπωρεί τα λαϊκά στρώματα, τα εντάσσετε στην ψηφιακή διακυβέρνηση για να προωθήσετε τους βασικούς άξονες της αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή της στρατηγικής των επιχειρηματικών ομίλων ή αλλιώς των κερδών τους, πιο αποτελεσματικά. Τι θέλουν ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, έσοδα για επενδύσεις, ηλεκτρονική φοροκαταιγίδασης. Θέλουν τα σπίτια του λαού χωρίς αντιδράσεις, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς εσείς. Θέλουν δραστηριότητα χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, πάταξη της γραφειοκρατίας εσείς. Θέλουν να βάλουν στο χέρι τα ασφαλιστικά ταμεία, ηλεκτρονική συνταγογράφηση εσείς. Θέλουν χτύπημα του εργατικού κινήματος και της απεργίας, ηλεκτρονικό μητρώο, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες εσείς. Θέλουν πρόσβαση στις κρίσιμες και ευαίσθητες ατομικές πληροφορίες για όποια χρήση, οδηγία για ανοιχτά δεδομένα εσείς. Πήξατε το λαό μας στην τεχνολογική πρόοδο. Ξεχάσατε βέβαια να πείτε σε αυτούς που υπηρετείτε να δίνουν τα ηλεκτρονικά τους μητρώα για να μπορεί να εφαρμοστεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Κουβέντα όμως, ούτε λέξη από όλους σας για τις άλλες, τις μεγάλες δυνατότητες που η εφαρμογή μπορεί άμεσα να λύσει θεμελιώδη λαϊκά προβλήματα. Όταν μπορούν πλέον να συνδεθούν όλοι οι κλάδοι της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, συγχρονίζοντας την παραγωγή με τις πραγματικές ανάγκες του λαού, χωρίς χάσιμο χρόνο και πόρων, όταν μπορούν να εργάζονται όλοι με λιγότερες ώρες δουλειάς και με νόρμες που θα εξαλείφουν τα εργατικά ατυχήματα, όταν πλέον μπορεί η πρωτοβάθμια υγεία να λύσει όλα τα ζητήματα στην πρόληψη και την παρακολούθηση του πληθυσμού με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, όταν η εκπαίδευση μπορεί να συνδεθεί με τις ανάγκες της βιομηχανίας και παράλληλη πρόσβαση των σπουδαστών στο σύνολο της επιστημονικής γνώσης, όταν οι αγρότες μπορούν να στηριχτούν απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και να εξασφαλίσουν το μέγιστο και το ποιοτικότερο της παραγωγής τους. Όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε σύνδεση μεταξύ τους μπορούν να απλοποιήσουν τη λειτουργία τους, καλύπτοντας τις ανάγκες μεταφοράς όλων των διαφορετικών ομάδων επιβατών. Όταν υπάρχουν τα εργαλεία που μπορούν να λύσουν για όλους το στεγαστικό πρόβλημα με βάση το χώρο εργασίας, φοιτησης κτλ. Αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι όλα εδώ. Υπάρχουν. Μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα. Τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Κουβέντα όμως εσείς για αυτά. Ψάχνετε ζητήματα την παράθεση μεταξύ σας για να κρύψετε ότι τα οδηγήσατε όλοι σας στις τσέπες αυτών που δεν παράγουν τίποτα. Μιλάτε για το 5G, λες και φτάσαμε εδώ πηδώντας στο κενό. Λες και δεν υπήρξαν νωρίτερα τεχνολογικές εξελίξεις. Το 4G, το 3G, η αυτοματοποίηση μεγάλου μέρους της παραγωγής σε κάθε κλάδο, η εφαρμογή της ρομποτικής, έφερε τίποτα από όλα αυτά καλύτερες μέρες για αυτούς που τα παράγουν? Τίποτα. Μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη ένταση στη δουλειά, πανάκριβα προϊόντα και υπηρεσίες, ξεκλείδισμα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων. Έφεραν οι τεχνικές τεχνολογικές εξελίξεις καλύτερες μέρες στους εργαζόμενους στις ίδιες τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο? Μόνο σφαγή δικαιώματων, χιλιάδες απολύσεις μέσω εκβιασμών, τσάκισμα των βιολογικών ορίων σε ελάχιστο χρόνο, μισθούς πείνας. Για παράδειγμα, η τηλεεργασία. Στα χέρια των εργοδοτών βοηθάει
την ένταση της δουλειάς και αξιοποίηση όλου του ημερήσιου χρόνου της εργατικής δύναμης, διαλύοντας το προσωπικό, κοινωνικό, οικογενειακό χρόνο, γλιτώνει έξοδα για υποδομές που τα επιβαρύνει το εργαζόμενος, αποποιείται τις ευθύνες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Είχαμε ένα συμβάν, μια 27χρονη νεαρή εργαζόμενη να χάνει τη ζωή της μπροστά, να αφήνει την τελευταία της πνοή μπροστά στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια τηλεργασίας, σε έναν μονοπωλιακό όμιλο της χώρας μας, όπου μπορεί να λύσει ζητήματα, καμία κουβέντα για τη χρήση της. Εργοδότες εκβιάζουν ευπαθείς ομάδες να πηγαίνουν στη δουλειά με κίνδυνο για τη ζωή τους. Άλλοι εκβιάζουν με μεταθέσεις για να σύρουν τους εργαζόμενους σε παρέτηση, οι ίδιοι δηλαδή που έχουν φτιάξει τη δυνατότητα της τηλεργασίας. Τα έχουν βρει σκούρα, βέβαια, πρέπει να πούμε, με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαρί και δεν αφήνει τους εργοδότες να κρυφτούν πίσω από τις ευθύνες τους. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αντί να πλουτίσετε τους στόλους, να προσλάβετε εργαζόμενους, να αυξήσετε τα δρομολόγια για να σώσετε κανέναν άνθρωπο από την επιλογή σας να πλημμυρίσετε τη χώρα με κορονοϊό για τα μάτια, συγγνώμη, για τις τσέπες των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλομεταφορέων, εσείς πάλι στις πλάτες των εργαζομένων φορτώνετε τις αλλαγές στα ωράρια, με αλλαγές στα ωράρια και τα κάνετε κυλιόμενα. Φαίνεται να μην σας βοηθάνε πολύ τα ψηφιακά σας εργαλεία, οι ψηφιακοί πίνακες που δείχνουν τα δρομολόγια, γιατί ζουν σε άλλη πραγματικότητα σε σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό που θέλετε να βάλετε στο χέρι για όλο το 24ωρο είναι η εργατική δύναμη, γιατί μόνο από εκεί μπορεί να παραχθεί έργο, εξέλιξη, πλούτος. Στα χέρια του επιχειρηματικού κέρδους, κάθε πρόοδος, κάθε εξέλιξη τεχνολογίας μετατρέπεται σε εφιάλτη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Και εσείς με τη σειρά σας, όσοι κυβερνάτε και όσοι όλοι οι υπόλοιποι, εξασφαλίζετε αυτό να κατοχυρωθεί με νόμους. Είναι τέτοια η αναντιστοιχία της εκτείναξης της επιστήμης και της τεχνολογίας προς τα μπρος, με την άγρια πιστοδρόμηση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, που θα φτάσουν να λένε «Βόηθα Παναγιά μου, μας βρει το 6G», που ούτως ή άλλως έρχεται. Έχετε, κύριοι των επιχειρηματικών ομίλων, εσείς και όλων των ειδών, οι κυβερνήσεις σας, φορτώσει πολλά G στις πλάτες του λαού μας. Θα τα ξεφορτωθεί, όμως, να είστε σίγουροι. Μονοπωλιακοί όμιλοι, κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα, είστε δάχτυλα της ίδιας παλάμης, που με σφιγμένη τη γροθιά προσπαθείτε να κρατήσετε την εκτείναξη της τεχνολογικής εξέλιξης στα στενά όρια των συμφερόντων μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία. Είναι όμως σαν να θέλετε να κρατήσετε μέσα σε αυτή τη σφιχτή γροθιά την ίδια τη σύνδειξη του ατόμου. Και αντιλαμβάνεται ο καθένας πολύ εύκολα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν τα μέσα παραγωγής και αυτοί που τα δημιουργούν δεν θα χωράνε πια στα σάπια τείχη αυτού του δρόμου ανάπτυξης που υπερασπίζεστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.